Λοιπόν, μπορούμε να συνδεθούμε με τον κύριο Αντώνη Παπαγεννίδη μέσω τηλεφώνου. Δεν τα καταφέραμε, το διαδίκτυο δεν μας βοήθησε, αλλά σημασία είναι να ακούσουμε τις απόψεις του Αντώνη που είτε τον βλέπουμε είτε δεν τον βλέπουμε. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο. Καλησπέρα, Αντώνη. Πολύ καλησπέρα από την βαθιά ελληνική επαρχία. Α, γι' αυτό το δεν σε βοήθησε το διαδίκτυο μάλλον, αν ναι, καταλαβαίνω καλά. Το διαδίκτυο δεν φτάνει, δεν φτάνει ως εδώ το διαδίκτυο. Ή φτάνει όταν θέλει και τώρα δεν θέλει. Αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα. Οπότε η πρώτη ερώτηση θα είναι αυτή, γιατί ο Παπαγιαννίδης είχε χαμηλή ταχύτητα στο διαδίκτυο και δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά του σαν επαγγελματίας. Είναι ένα ερώτημα. Συζητήστε με τον Μιχάλη. Μιχάλης καταφέρνει και από την Κρήτη. Εγώ από την Πελοπόννησο και δεν τα κατάφερα. Που υποτίθεται είναι πιο κοντά, αλλά υποθέτω ότι τα μαγικά αυτά πηγαίνουν αλλιώς. Υποθέτω και εγώ πως ναι, κάπως έτσι είναι. Να σου πω, Αντώνη, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με ένα σχόλιο με όσα είναι σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαντάζομαι τα παρακολουθείς. Μεσούσεις της προεκλογικής περίοδου όλες αυτές τις κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια. Έτσι έχεις κάποιο σχόλιο αβίαστα? Λοιπόν, δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εμείς οι παλαιότεροι μπορεί να θυμόμαστε την εποχή του Strawberry Statement, να θυμόμαστε πώς στο Κολάμπια πάλι είχαν ξεκινήσει τότε ταραχές και είχε παρέμβει η αστυνομία και πώς, και αυτό είναι πιο σημαντικό ίσως, στις διαδικασίες του Δημοκρατικού Κόμματος το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, επισημαίνω ότι πάλι έχουμε προεκλογική εκστρατεία προεδρικών εκλογών, στο Δημοκρατικό Κόμμα στο Σικάγο είχαν γίνει εκτεταμένες ταραχές, παρέμβαση της αστυνομίας και πολύ εντυπωσιακά γεγονότα που καθόρισαν τότε, πρώτη παρατήρηση, την προεκλογική εκστρατεία του 68 στην Αμερική και δεύτερον μεταφέρθηκαν, γιατί εμείς στην Ευρώπη πάντα πιστεύουμε ότι ο Μάης του 68 και ό,τι ακολούθησε στο Παρίσι, στη Γαλλία, στο Βερολίνο, στη Γερμανία, σαν φοιτητική εξέγερση, ήταν ευρωπαϊκής παραγωγής. Ενώ η αρχή της κινητοποίησης, της αντιπολεμικής τότε, κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, 68. Ήταν αμερικανική. Ναι. Τώρα λοιπόν αυτό που συμβαίνει στην Αμερική, να δούμε αν θα έχει μεταφορά και στην Ευρώπη. Ποιο συμβαίνει? Η εναντίωση των νέων, των προνομιούχων νέων, γιατί επισημαίνονται στο Κολάμπια δεν φυτά ο μέσος Αμερικανός, βεβαίως, οπωσδήποτε όχι ο κατώτερος Αμερικανός, μια ελίτ φυτά, η οποία θεωρεί ότι η αμερικανική πολιτική, ή αν θέλετε η πολιτική της Δύσης, στο θέμα των Παλαιστινίων, στο θέμα της Γάζας, δηλαδή η απόλυτη, απεριόριστη και χωρίς προϋποθέσεις στήριξη του Ισραήλ, αντιβαίνει στην αίσθηση, ας πούμε 34.000 νεκροί παράπλευρες απώλειες, θεωρούνται κακό πράγμα για αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς που διαδηλώνουν. Αυτό άραγε αυτό είναι μια άμεση, όχι έμεση, άμεση πίεση στο πολιτικό σύστημα, γιατί έχω την εντύπωση, ασφαλώς και αφορά την διοίκηση Biden, που έχει και το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι, εν προκειμένου, αλλά νομίζω αφορά και τον ανθυποψήφιο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επίσης έχει εκφραστεί θετικά για το Ισραήλ. Θέλω να πω, πώς συμμετέχει στην εκλογή στις Ηνωμένες Πολιτείες? Συμμετέχει λοιπόν με τον εξής τρόπο. Ο πρώτος τρόπος που είναι και ομός και άμεσος, όπως είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι να βοηθάει τον Τραμπ να περιγελά τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κατά αυτόν δεν έχει την ικανότητα να διαχειριστεί την κατάσταση. Βέβαια στην Αμερική το κράτος με τα πανεπιστήμια δεν επιτρέπεται, δεν νοείται να έχει σχέση. Ναι. Ούτε καν με τα πολιτιακά πανεπιστήμια, ναι, πόσο μάλλον με τα προνομιούχα ιδιωτικά. Το δεύτερο όμως είναι, και αυτή είναι η ουσία του πράγματος και αφορά εμάς στην Ευρώπη, είναι ότι ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν βρίσκεται ξεσκισμένος ανάμεσα στην πολιτική του απόφαση να στηρίζει απροϋπόθετα ακόμη την πολιτική του Μπίμπι Νετανιάχου, δηλαδή την επιθετική πολιτική του Ισραήλ αυτή τη στιγμή, που ξεκίνησε θρεσικά αμυνόμενο μετά τη φρίκη στη Γάζα, αλλά συνεχίζει ανεβάζοντας την ατμόσφαιρα και σωρεύοντας νεκρούς, με προτίμηση στις γυναίκες και τα παιδιά. Νεκρούς, γυναίκες και παιδιά, δεν πάει καλά, γιατί έχει και εικόνα το πράγμα. Και απ' την άλλη, ενώ λοιπόν ο Μπάιντεν στηρίζει το Ισραήλ, η νεολαία, δηλαδή η νεότερη και οι πιο προωθημένοι, οι πιο φωτισμένοι,
ας πούμε, επειδή δεν πήγε η έκφραση, οι Αμερικανοί υποστηρικτές των δημοκρατικών στρέφονται ήδη εναντίον του. Ο Βάιντεν λοιπόν έχει ένα πολύ δύσκολο ισορροπιστικό κόλπο, αν μου επιτραπεί πάλι η έκφραση, να κάνει, και αυτόν τον ισορροπισμό για την ώρα δεν τον έχει πάει καλά. Μου κάνει εντύπωση το εξής, και πραγματικά με προβληματίζει και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου. Ο Βάιντεν εξέπεμψε ένα σήμα στον Νετανιάχου ότι ως εδώ, αν επιχειρήσεις μια χερσαία επίθεση στη Ράφα, θα με βρεις απέναντι και θα εγκαταλείψουμε το Ισραήλ και όλα αυτά. Την ίδια ώρα όμως το Αμερικανικό Κογκρέσο έχει εγκρίνει 30 δισεκατομμύρια την ίδια ώρα. Την ώρα δηλαδή που ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ή αυτά ή τέλος, την ίδια ώρα κατευθύνεται στο Ισραήλ μια αμερικανική βοήθεια της τάξης των 30 δισεκατομμυρίων. Αναρωτιέμαι πώς παντρεύονται αυτά τα δύο. Δεν παντρεύονται. Ο ισορροπισμός εδώ έχει φτάσει στο όριό του και αυτό ακριβώς είναι το οποίο απειλεί, θα πω κάτι το αμαρτωλό εδώ, απειλεί την ευστάθεια του αμερικανικού πολιτικού συστήματος. Είναι φρίκι να μιλάς για την ευστάθεια του αμερικανικού πολιτικού συστήματος όταν πεθαίνουν καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπων ως παράπλευρες απώλειες, αλλά παρόλα αυτά οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους, όπως υποθέτω και οι Ευρωπαίοι ενδιαφερόμαστε για τον εαυτό μας, και μετράνε το πολιτικό, την πολιτική επίπτωση, το πολιτικό αποτέλεσμα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όταν όμως ούτε το πολιτικό αποτέλεσμα μπορεί να επηρεαστεί προς την κατεύθυνση που επιδιώκει κανείς, προκειμένου η διοίκηση Biden, τότε το πράγμα βαραίνει. Βαραίνει διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδοσιακά ήταν υποστηρικτικές χωρίς προϋποθέσεις προς το Ισραήλ, αλλά επειδή τώρα είναι, αρχίζει και γίνεται εμφανές ότι ο Μπίνιαμιν Νετανιάχου πρώτιστα ενδιαφέρει για την δική του ισορροπία, την εσωτερική, την επιβίωση, την πολιτική επιβίωση φυσικά, και μάλλον δευτερευόντως για το να προχωρήσει κάτι που θα αφήσει το Ισραήλ στη θετική πλευρά της ιστορίας, για να πούμε τη γνωστή φόρμουλα. Φαίνεται λοιπόν ότι επειδή και ο Νετανιάχου ένα προσωπικό πρόβλημα πάει να επιλύσει και ο Τζο Μπάιντεν την δική του ισορροπία με ρημνά, κινδυνεύουν να βρεθούν όλοι χαμένοι. Πάντως, για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό, εγώ θα θυμίσω τις δηλώσεις χθες ή προχθές του Νετανιάχου που λέει ακόμη και αν υπάρξει μια συμφωνία στο Ριάντ για ανταλλαγή εχμαλώτων και για εκεχηρία, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις πριν ολοκληρώσουμε το έργο του στρατού με χερσαία επέμβαση στην Ράφα, το τελευταίο κομμάτι που έχει μείνει, που σημαίνει ότι θα προχωρήσει ό,τι και να γίνει. Έτσι, για να... Στη Ράφα, στην οποία είναι μαζεμένοι περίπου 1 εκατομμύριο άμαχοι, και βάλε... όλη η Γάζα έχει μαζευτεί εκεί κάτω, και πολεμικές επιχειρήσεις μέσα σε μια μάζα, σε ένα πολτό στην ουσία αμάχων, θα είναι ένα τρομακτικό θέαμα. Φροντίζει η διακοπή των τηλεπικοινωνιών ώστε να μην βλέπουμε την εικόνα όπως παράγεται. Αλλά ακόμη δεν έχει απαγορευτεί η ενημέρωση για το τι συμβαίνει. Στον πρόλογο που κάνα νωρίτερα, πριν συνδεθούμε, είχα πει ότι έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σου, γιατί έχεις τη διτή ιδιότητα ενός δημοσιογράφου και ενός έγκριτου νομικού. Θέλω να πάμε στη δεύτερη ιδιότητά σου και να σου ζητήσω όχι τη νομική εκτίμηση, αλλά τα συναισθήματα όταν άκουσες την απόφαση για το μάτι και το γεγονός ότι τιμολογήθηκε 10 ευρώ το κεφάλι την ημέρα ο θάνατος 104 συνανθρώπων μας. Λοιπόν, αυτή η κακή νομική ιδιότητα. Λοιπόν, η νομική ιδιότητα λέει ότι τα δικαστήρια και μόνο τα δικαστήρια εν γνώση, προσέξτε, της συγκεκριμένης δικογραφίας όπως συντάχθηκε τα δικαστήρια, να πω μια, προσπαθώ να το κάνω απλό. Ποτέ ένα δικαστήριο δεν κρίνει αν κάτι είναι σωστό ή λανθασμένο. Αυτό που κρίνει ένα ποινικό δικαστήριο είναι, κρίνει αυτό που του έφεραν μπροστά του, που η προδικασία έφτιαξε, ο φάκελος που του έφερε, αν τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτόν αποδεικνύονται ή ότι. Το τι συνέβη στο μάτι έφτασε στο δικαστήριο με ένα ορισμένο τρόπο. Αυτή η προδικασία που έφτιαξε, που έστησε την υπόθεση και την έφερε στο δικαστήριο, κρίθηκε και κρίθηκε με τον τρόπο που κρίθηκε. Από εκεί και πέρα, το πώς λειτουργεί ο υπολογισμός των ποινών, πώς δηλαδή στην Ελλάδα μπορεί να βρεθείς με μια ποινή 100 ετών, όλα αυτά κατά συγχώνευση, δηλαδή είναι απλώς 111 ετών. Πώς λοιπόν αυτό καταλήγει να είναι 5 χρόνια που εκτίεται
Και αυτά τα 5 χρόνια να εξαγοράζονται είναι μία από τις μαγικές εικόνες του ελληνικού νομικού συστήματος. Πάντως, αν όλα είναι γραμμικά και πραγματικά λειτουργούν με το τι γράφει η δικογραφία και τι γράφουν οι ποινικοί κώδικες, δεν ξέρω αν θα έχει αξία και πόση αξία θα έχει η αντίδραση της δικαιοσύνης. Από τη μία, από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, που ζητάει επίσπευση της καθαρογραφής για να γίνει το εφετείο, και κυρίως της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, που ζητάει από την αρμόδια εφέτη να δει εάν είναι σύνομες να κάνει ουσιαστικά το ίδιο το δικαστήριο, τέλος πάντων, χωρίς να χρειαστεί να προσφύγει κάποιος από τους τηγέντες των οικείων ή των δικηγόρων, των οικείων των θυμάτων εννοώ, για την, να εφεσιβάλει την απόφαση, να ερευνήσει το εφετείο εάν οι απαλλαγές έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν, αν τέλος πάντων τα στοιχεία τις δικαιολογούν και αν όσα περιλαμβάνονται στην απόφαση ως ελαφρυντικά για τους καταδικαστές είναι επίσης αυτά που θα μπορούσαν να είναι. Λοιπόν, δείτε, πάρει πολύ, πολύ γρήγορα και όσο το δυνατόν σαφέστερα μπορώ να το εξηγήσω. Πρώτον, κανένας, φυσικά ότι όχι ο Πρωθυπουργός, φυσικά όχι κανένας υπουργός ή υφυπουργός, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε από αυτού, δεν έχει το δικαίωμα να πει τι θα κάνει η δικαιοσύνη. Ναι. Α το κρατούμενο. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι ένας άλλος πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, με τότε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, νομίζω ότι ήταν ο Σωτήρης Χατζηγάκης, είχαν σχολιάσει μια δικαστική απόφαση στην υπόθεση Κόνστα, νομίζω, και είχαν ζητήσει να γίνουν πράγματα. Οι εφέσεις γίνονται από την δικαιοσύνη, ναι, και μόνο. Ναι. Οι πολιτικοί πρέπει να διαμορφώνουν εκ των προτέρων, δηλαδή να ψηφίζουν τους νόμους. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά εδώ και αν δεν αναπατώμε 5 χρόνια. Τα προηγούμενα 5 χρόνια κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Τα προηγούμενα 5 χρόνια και ούτω καθεξής. Ναι. Οι πολιτικοί ψηφίζουν νόμους. Η δικαιοσύνη δρά. Δεν έπρεπε λοιπόν με κανένα τρόπο να υπάρξουν εκκλήσεις εμείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς οι πολίτες μπορεί να λέμε ό,τι, ναι, πιστεύουμε, ναι, για μια δικαστική απόφαση. Η πολιτική το στόμα ραμμένο. Mm-hmm. Δεύτερον, η υπόθεση αυτή δικάστηκε μετά από 6 χρόνια, αν δεν απατώμε, από τότε που έγινε. Αυτή η φρικαλαιότητα του να δικάζονται υποθέσεις μετά από 6 χρόνια και να ξυπνάει η κοινή συνείδηση μετά είναι πολύ επικίνδυνη. Τελευταίο, και οι εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, δύο σημαντικές δικαστήνες, κορυφαίες, mm-hmm, ούτως ή άλλως στη δικαιοσύνη, μπορούσαν, θεούλη μου, να απευθύνουν αυτές τις παρενέσεις, δηλαδή να καθαρογραφεί γρήγορα η απόφαση για να ξέρουν πώς θα ασκηθούν οι εφέσεις. Και δεύτερον, να κληθεί η εισαγγελία να κάνει την έφεση προτού μιλήσουν οι πολιτικοί και τα πρωτοσέλιδα. Η δικαιοσύνη μας, η ελληνική δικαιοσύνη, βρίσκεται σε δεινή θέση ανυποληψίας. Και το γεγονός ότι σιγά σιγά αρχίζει και το καταλαβαίνει, δυστυχώς αρχίζει και το καταλαβαίνει για να στρέφεται εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αρέσουν για την κατάσταση της ελληνικής δικαιοσύνης, δείχνει ότι η αφύπνιση δεν είναι πλήρης, αλλά είναι λίγο αυτομεροληπτική, αν επιτραπεί η έκφραση. Αγαπητέ μου Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαστε και από κοντά να πούμε πολύ περισσότερα. Σου εύχομαι από καρδιάς καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Και να βρεις ίντερνετ και να προχωρήσεις στα επόμενα 24 ώρα εκεί που είσαι. Και να πείτε στον Μιχάλη τον Μπλέτσα να βολέψει κάπως καλύτερα το ίντερνετ. Αμέσως μετά το break θα είναι εδώ και με αυτό θα ξεκινήσω. Σε ευχαριστώ Αντώνη μου, να είσαι καλά. Για τη χαρά. Γεια.